όπως τα είδατε και από την αίτηση, την οποία και την πρόσφυγη συνόρα που απευθύναμε για την αίτηση που συμπληρώσατε, ο στόχος ήταν να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που έχουν ήδη συγκροτήσει μία ομάδα, όπως φαντάζομαι ότι είστε περισσότεροι και περισσότερες, και έχουν μία συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα την οποία θέλουν να αναπτύξουν κατά νου. Η πρώτη μέρα η σημερινή θα επαναφέρει, για όσους τα ξέρουν και όσες τα ξέρουν, ή θα εισηγηθεί για πρώτη φορά κάποιες βασικές έννοιες σε σχέση με την κοινωνική επιχείρηση. Ο λόγος δεν είναι για να γίνει ακόμα ένα μάθημα, ούτε ένα στήρο ακαδημαϊκό πράγμα, αλλά αυτά που θα πούμε σήμερα, ελπίζουμε και θεωρούμε εμείς ότι έχουν άμεσα να κάνουν με την επιλογή της οικονομικής δραστηριότητας που έχετε επιλέξει. Δηλαδή, είναι ζητήματα ουσίας, γιατί δηλαδή θέλετε να κάνετε κοινωνική επιχείρηση, αλλά, και θα το δούμε στη συνέχεια, είναι και ζητήματα διαδικασίας. Γιατί αλλάζει και η πολιτική και του Υπουργείου και του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας αναφορικά με τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Πριν όμως πάμε στην ουσία του πράγματος, θα ήθελα, όπως κάνουμε κάθε φορά, για λόγους γνωριμίας, ένα άτομο, ένα μέλος από κάθε ομάδα να παρουσιάσει σύντομα, το πολύ σε ένα λεπτό σκεφτείτε, την ομάδα που εκπροσωπεί όσον αφορά τη χρονικότητα, πότε συγκροτήθηκαν, έτσι πόσα άτομα είναι, πού ευρεύουν και τι ακριβώς δραστηριότητα θέλουν να αναπτύξουν. Προτείνω να πάμε έτσι. Θα λέτε και κανένα όνομα για να γνωριστούμε και μεταξύ μας, έτσι. Απλά, προσέξτε, το ζήτημα του χρόνου δεν το βάζω μόνο για να προλάβουμε να τελειώσουμε το υλικό μας, το βάζω γιατί έχει σημασία και για σας να μπορείτε να αποτυπώσετε αυτό που πάτε να κάνετε συνοπτικά και χρόνο. Έτσι, ας ξεκινήσουμε. Η κοινωνική επιχείρηση είναι μια συγκεκριμένη νομική μορφή. Ναι. Ποιοι λένε. Αν είναι μια κοινωνική επιχείρηση, σημαίνει ότι είναι μια συγκεκριμένη. Ναι, ένα νομικό πρόσωπο. Αν δηλαδή το ότι είσαι κοινωνική επιχείρηση, σημαίνει ότι προσδιορίζεται ένα νομικό πρόσωπο. Ποιοι λένε ναι. Όταν λέτε κοινωνική επιχείρηση, σημαίνει ότι όχι. Ωραία, να σηκώσουμε τα χέρια όταν ναι. Αυτό 9. Ναι, την πρώτη ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να καταλάβω την ερώτηση. Η ερώτηση είναι αν με την έννοια κοινωνική επιχείρηση, αυτό που λέμε, αυτό που ορίζουμε, είναι μια συγκεκριμένη νομική μορφή, ένα συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Κάτι θα μπορούσε να είναι. Αυτό δεν θα το συζητήσουμε. Τώρα λέμε ότι ξέρετε, άμα έτσι θα πούμε, δεν θα. Θέλει κάποιος να αλλάξει τώρα που εξηγήσαμε. Το όχι παραμένει. Θέλετε να προσθέσουμε, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Όλα τα υπόλοιπα είναι όχι. Πόσο δεν ξέρω. Πόσο δεν ξέρω. Πόσοι δεν ξέρουν. Δεν γίνεται δύο φορές. Ναι, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ωραία. Εδώ μέσα υπάρχει είμαστε δύο λάθος. Ναι, δεν σε ακούμε. Δεύτερη ερώτηση. Μια κοινωνική επιχείρηση έχει σκοπό το κέρδος. Ναι, λοιπόν, ναι. Α, δεν έχει, το έμαμε, ναι, όχι, δεν ξέρω. Εμένα με ενδιαφέρουν οι ομάδες που τους πάνε και στα δύο. Εδώ αρχίζει το ωραίο. Λοιπόν, στο ναι, πώς είναι. Η αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα παράγει έσοδα για ένα κοινωνικό σκοπό, οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ναι, αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα. Δεν συζητάμε. Ναι. Είναι οποιαδήποτε λοιπόν δραστηριότητα παράγει. Ναι, λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Οι υπόλοιποι είναι όχι. Ή έχουμε δεν ξέρω. Δύο δεν ξέρω. Σε έναν ή σε πολλούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να εμφανιστεί κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική επιχείρηση. Πολλούς. Για ξαναπέμπω την ερώτηση για να σηκώσουμε το χέρι. Λοιπόν, σε ένα. Ποιοι λένε ότι είναι μόνο για ένα? Κανείς. Σε πολλούς. Ωραία. Καθολική. Έχουμε κάποια εικόνα για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις? Σημαίνει ότι μια κοινωνική επιχείρηση έχει και ένα συγκεκριμένο τρόπο για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ναι. Αφού είναι τόσο πολλά τα νέα, μας πει κάποιος ποιος είναι αυτός. Ναι. Έχει διοικητικό συμβούλιο. Διοικητικό συμβούλιο έχει και η ανώνυμη εταιρεία. Τι εννοείς? Τι διαφορετικό έχει από... Τι εννοείς όταν λες ότι το διοικητικό συμβούλιο παίρνει τις αποφάσεις? Αυτό δεν μας λέει πώς, αυτό μας λέει ποιος. Συνεδριάζουν και αποφασίζουν όλοι μαζί. Συμβολικές αποφάσεις. Ναι. Γενική συνέλευση. Τι σημαίνει αυτό? Βάζει κάτι διαφορετικό σε σχέση με κάτι με μια άλλη μορφή επιχείρηση, κοινωνική επιχείρηση. Ενίκη. Κάθε άτομο έχει μια ψήφο. Τι λένε όλα αυτά τα πράγματα, η Γενική Συνέλευση, το κάθε άτομο έχει μια ψήφο? Τι προσπαθούν να προσδιορίσουν? Δημοκρατία, δημοκρατικά. Ωραία. Για να πάμε λίγο να δούμε. Μπορούμε να ανοίξουμε τώρα. Είμαι μέλος του εγχειρήματος στην Ακαδημία Πλάτωνα του Συνεργατικού Καφενείου που λειτουργεί εκεί για σχεδόν 3 χρόνια, 2 χρόνια και μισό. Το εγχείρημα είναι μια απόπειρα, ένα μοντέλο κοινωνικής επιχείρησης, μη κερδοσκοπικής οικονομίας, ηθικής κατανάλωσης, δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου. Αλλά πάνω απ' όλα πειραματιζόμαστε με τις σχέσεις μεταξύ μας. Προσπαθούμε να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να συζητάμε, να θέτουμε συλλογικούς στόχους, να αποφασίζουμε με συνένεση και τέλος πάντων να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό αξιακό μοντέλο μεταξύ μας μέσα από τη μη βία και τον αλληλοσεβασμό. Είμαστε 4 κορίτσια, μια ομάδα 4 κοριτσιών, που αποφασίσαμε πριν 1 χρόνο να ανοίξουμε ένα κατάστημα συλλογικά, ως συλλογικό εγχείρημα, με οριζόντια δομή όπου όλες είμαστε ισότιμες στις αποφάσεις και στα κέρδη αν προκύψουν. Γενικά είναι βιοποριστικό το εγχείρημα. Είναι ένα μαγαζί, παντοπωλείο και καφέ που έχουμε κυρίως προϊόντα αλληλέγγυου εμπορίου από αναπτυσσόμενες χώρες και ντόπια προϊόντα από μικρούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς και προχωράμε. Στη μία την περίπτωση λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα παντοπωλείο, με ένα καφενείο το οποίο είναι συνεργατικό και στη δεύτερη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ένα παντοπωλείο το οποίο παίρνει μόνο προϊόντα αλληλέγγυου εμπορίου. We're at least 5 years unemployed and low skilled. We work together with the social service of the municipality, and they also have a program. They send people over here. Oostkamp, so the city and social services, has always been active in the social employment, but we are blessed, I must say, blessed that a lot of great private partners are active here in Oostkamp. They stay over here for 1 year, 1.5 years, and then we support them to find a job. But they also get a chance to get a driving license over here, to get experience, so they can have more skills. I was 5 years without work, and at my age it was not easy to find work, and now I work here 4.5 years, and I like it. It was not go for not the production. It is, you can work on your own time, the way you fast, slowly, but work well. If we give money to social enterprises, it's also because they do things for the people. They give them work, and not only work, they give services to the people. Nowadays we convinced government we are necessary, and not only we, also other social economic projects. They don't give money away, they just invest. They don't have to employ themselves, now we do it for them. They know that social employment is very important. Not only today, also for the future. Our resources are limited, and unlimited growth and limited resources don't go together. So it wouldn't be the right way to use as many resources as possible and then not care about the future. We do have consumers and target groups who want to buy second-hand washing machines because they have understood what sustainable consumption means. They also support a social initiative because we only employ long-term unemployed people here, and sometimes people with disabilities, and they also do something good for the environment. Seit 2001, also 11 Jahre, bin ich jetzt im RUS. My name is Aman Habib. I am electronics technician. I have here exactly 10 years. Es ist sehr schön hier, es ist sehr kollegial, also wir halten alle zusammen, es gibt bei uns kein Mobbing oder so irgendwas, also es ist wirklich sozial und kameradschaftlich bei uns. Ich habe so viel gelernt, das ist hier, ja. We started a social business in 1998 when it was not possible to get serious repair services. Γιατί υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί σε διαφορετικούς χώρους. Για παράδειγμα, στην Αμερική, με τον όρο κοινωνική επιχείρηση, εννοούν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών, το οποίο από τη μια του πλευρά περιλαμβάνει μια εταιρεία οποιαδήποτε κερδοσκοπική, η οποία αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας. Για παράδειγματος χάρη η ΣΕΛ, αν ένα κομμάτι των κερδών της το δώσει στον τρίτο κόσμο για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, σε μια διευρυμένη έννοια της κοινωνικής επιχείρησης στην Αμερική θα μπορούσε να ονομαστεί κοινωνική επιχειρηματικότητα αυτή η δράση. Στο άλλο άκρο έχουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες επειδή ακριβώς μειώνονται οι δυνατότητες δημόσιας χρηματοδότησης, δηλαδή να πάρουν χρήματα από το κράτος, αρχίσουν και στρέφονται προς την αγορά. Τι κάνουν δηλαδή? Οι πρώτες κινήσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε αυτή την κατεύθυνση ποιες ήταν? Πλουζάκια, κούπες, τα οποία αρχίζουν και παράγουν έσοδα για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τις άλλες υπηρεσίες που παρέχουν. Στην Ευρώπη όμως, η κοινωνική επιχείρηση είναι πιο συγκεκριμένη έννοια. Και συγκεκριμένα είναι ένα μόρφωμα περίεργο, υβριδικό το λένε οι επιστήμονες, γιατί πιάνει και ενώνει δύο διακριτές οικογένειες οργανώσεων. Απ' τη μια έχουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και απ' την άλλη έχουμε τους συνεταιρισμούς. Η μία λοιπόν πηγή, όπως και στην Αμερική, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι αστικές και τοπικές εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να βρουν χρήματα από το κράτος. Γιατί αρχίζουν και μειώνονται οι πηγές χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα όμως, πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ευρώπη, τη δεκαετία του 70, άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι δεν φτάνει να υπερασπίζουν τα δικαιώματα των απεξαρτημένων, των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας, των, αλλά ό,τι και να κάνω εγώ για να συνηγορήσω για αυτά, αν δεν αναπτύξω ή ως οργάνωση παραγωγική δραστηριότητα, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να βρουν δουλειά. Αρχίζουν λοιπόν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να αναπτύσσουν παραγωγικές δραστηριότητες οι ίδιες για να εντάξουν τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνονται. Μία παράλληλη κίνηση έχει να κάνει με το συνεταιριστικό κίνημα. Το συνεταιριστικό κίνημα αρχίζει και δέχεται κριτική ότι τι? Παιδιά, μας είπατε για συνεταιρισμούς, για δημοκρατία κτλ. Αλλά στην τελική το μόνο που κάνετε είναι να εξυπηρετείτε τα συμφέροντα των μελών σας. Δεν φαίνεται από πουθενά ότι εξυπηρετείτε το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Άρα, γιατί να θεωρήσετε κάτι άλλο, γιατί να θεωρήσετε ως εναλλακτικούς δρόμους και, εν πάση περιπτώσει, γιατί να έχετε και κάποια προνομιακή μεταχείριση από το κράτος. Στην προσπάθειά του, το ίδιο το συνεταιριστικό κίνημα να απαντήσει σε αυτή την κριτική, αρχίζει και εντάσσει ως μέλη στο εσωτερικό του τους λήπτες των υπηρεσιών. Πάβουν να είναι δηλαδή μόνο συνεταιρισμοί μιας κατηγορίας, δηλαδή μόνο εργαζόμενοι ή παραγωγοί, και αρχίζουν και βάζουν και τους καταναλωτές, το Δήμο, ως μέλος του συνεταιρισμού. Ένα από τα πρωτοπόρα παραδείγματα είναι η Ιταλία, στην οποία αναπτύσσονται κοινωνικοί συνεταιρισμοί και πρωτίστως έχουν να κάνουν με το αίτημα για ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Δηλαδή, για την κατάργηση των ψυχιατρίων και για την δυνατότητα των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας να δουλεύουν στην κοινότητα. Η τομή λοιπόν αυτών των δύο πραγμάτων είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Να συνεχίσουμε και κύριε ευχαριστώ. Αν λοιπόν θέλαμε να ορίσουμε ιδεατά την κοινωνική επιχείρηση, θα λέγαμε ότι αυτό έχει 4 οικονομικά και 5 κοινωνικά κριτήρια. Τι θα πει ιδεατός τύπος? Θα πει ότι εμείς δεν παίρνουμε αυτό το πράγμα και κάνουμε checklist τι από αυτά έχουμε, αλλά μας ενδιαφέρει στη δικιά μας κοινωνική επιχείρηση να φτάσουμε σε κάποια στιγμή. Ας δούμε λίγο τα οικονομικά. Συνεχής οικονομική δραστηριότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η επιχείρηση, ναι, πρέπει να είναι βιώσιμη, να συνεχίζει να λειτουργεί. Να έχει συνεχή οικονομική δραστηριότητα. Να παράγει και να έχει κέρδος. Άλλη απάντηση, Ερμή? Ότι δεν είναι περιστασιακή. Μια φορά το χρόνο κάτι. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε ένα χώρο, ένα στέκι, κάνουμε μπιφλιμπίδια και τα πουλάμε Χριστούγεννα και Πάσχα, δεν μας καθιστά κοινωνική επιχείρηση. Δεύτερο, υψηλός βαθμός αυτονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Ότι δεν έχει βάση από κάποιο δίκο, από κάποιο πρόγραμμα, ότι δεν είσαι περιορισμένος με κάποιο πρόγραμμα. Στη δράση σου. Πολύ ωραίο αυτό το παράδειγμα. Άλλη απάντηση. Ότι το πώς θα πάτε, τι θα παράγετε, πότε θα το παράγετε, ποιοι θα είναι τα μέλη, ποιοι θα είναι οι εργαζόμενοι, αποφασίζεται από ποιον. Από εσάς. Ακόμα κι αν πάρετε ένα πρόγραμμα, δεν είστε ούτε παράρτημα κρατικής υπηρεσίας, ούτε θυγατρική, μιας μεγάλης κερδοσκοπικής εταιρείας. Έχετε λοιπόν την αυτονομία να αποφασίσετε εσείς για τις υποθέσεις σας. Τρίτον, ανάληψη ρίσκου. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Ρισκάριζε το άμα θα πάει καλά ή δεν θα πάει καλά η επιχείρηση. Ότι όταν ακουμπάμε με την αγορά, όταν βγαίνουμε στην αγορά, αυτό συνεπάγεται ρίσκο. Μπορεί να πετύχουμε, μπορεί και να αποτύχουμε. Μίνιμουμ αμοιβόμενης εργασίας. Και εδώ πέρα θέλω να δώσουμε προσοχή. Τι καταλαβαίνετε με αυτό, Γιώργο? Πιο χαμηλός μισθός ανάλογα με την εργασία που προσφέρεις. Όχι. Θεωρώ ότι δεν βασίζεται σε θελοντική δραστηριότητα. Δηλαδή, δεν μιλάμε με θελοντές. Υπάρχουν άνθρωποι που διεκδικούν τις μελετές και αμοιβούν. Αυτό το κριτήριο λοιπόν δεν είναι ακριβώς. Μπράβο, Γιάννη. Γιώργο, δεν σημαίνει αυτό. Προσπαθούμε έτσι. Δεν σημαίνει ότι το πέτυχες, ότι δεν συμμετέχουμε. Το μήνυμα λοιπόν αμοιβόμενης εργασίας μπαίνει ακριβώς για να διαχωρίσει κοινωνικές επιχειρήσεις από τις εθελοντικές οργανώσεις. Τώρα να πούμε λίγο και την αλήθεια μεταξύ μας. Πόσοι και πόσες από εσάς έχουν σκεφτεί την επιλογή της ΚΙΝΣΕΠ στην ελληνική θεσμική τάξη, γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης? Χαίρετε. Αυτό λοιπόν που έχει παρατηρηθεί από τις 750 πλέον ΚΙΝΣΕΠ που έχουν εγγραφεί στο μικρό είναι ότι για μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα δεν εμφανίζουν ασφαλισμένους εργαζόμενους. Δεν εμφανίζουν εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Είτε αυτοί είναι μέλη, είτε δεν είναι μέλη. Στις προθέσεις του Υπουργείου και του Μητρώου είναι σύντομα να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, γιατί πλέον έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και παραδείγματα όπου κλείνει διαχειριστική χρήση με 60.000 ευρώ χωρίς να υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος. Είναι σαφές ότι το κριτήριο ότι τα μέλη δεν ασφαλίζονται υποχρεωτικά θα πρέπει να παραμείνει, αλλά δεν γίνεται στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τον οποίο θα συζητήσετε αναλυτικότερα και με την κόπη, να μην προβλέπετε σε σύντομο χρονικό διάστημα έστω και μία θέση εργασίας. Αν δεν σκοπεύετε ποτέ να κάνετε πρόσληψη και να ασφαλίσετε έναν άνθρωπο, αν αυτό το κόστος δεν βγαίνει, τότε ίσως η ιδέα της κοινωνικής επιχείρησης να μην είναι κατάλληλη. Ούτε για ένα άτομο, παραλαμβάνω. Γιατί? Γιατί πάει να πει ότι δεν μιλάμε με όρους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δεν γίνεται να έχουμε επιχείρηση η οποία δεν έχει κανένα εργαζόμενο. Δηλαδή να μην υπάρχει στα σχέδιά μας αυτό. Μπορεί να μην συμβεί το πρώτο τρίμηνο, μπορεί να μην συμβεί το πρώτο εξάμηνο, μπορεί να μην συμβεί. Δεν γίνεται όμως να κλείνουμε διαχειριστικές χρήσεις με ποσά και να μην έχουμε ούτε ένα part-time. Πώς να σας το πω? Είναι άλλο πράγμα το μέλος, γενικώς, της ΚΙΝΣΕΠ και άλλο πράγμα ο εργαζόμενος της ΚΙΝΣΕΠ. Ωραία. Η δεύτερη περίπτωση μπορεί να μην είναι και μέλος. Θα το συζητήσουμε αυτό μετά. Ωραία. Πάμε τώρα στο μέλος. Το μέλος το οποίο έρχεται και βοηθάει με το στήσιμο, με τη λειτουργία, με τη διοίκηση, με παράπλευρες δραστηριότητες της ΚΙΝΣΕΠ, μπορεί να το κάνει εθελοντικά και αυτό είναι σαφές και το θεσμικό πλαίσιο. Αλλά το να δουλεύει 8 ώρες πάνω στην κύρια παραγωγική δραστηριότητα, μια πενταμελής ομάδα, να κλείνει η διαχειριστική χρήση και να μην φαίνεται κανείς ασχολισμένος, είναι κάτι που όπως καταλαβαίνετε είναι στον αντίποδα της κοινωνικής οικονομίας, γιατί το μόνο που κάνει. Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό και ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό και μιλάμε για το κριτήριο του μήνυμα αμοιβόμενης εργασίας. Εντάξει, είναι σαφές αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η θέση που θα ανοίξει για στον εργαζόμενο, πρέπει να είναι κάποιος άλλος από τα 5 μέλη του συνεταιρισμού? Φυσικά και όχι. Κάποιο μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να πει. Η δημοκρατική λειτουργία και τα πιο ριζοσπαστικά στον χώρο εγχειρήματα βάζουν και μεταξύ τους ως προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν εργαζόμενους μη μέλη. Ο νόμος το επιτρέπει. Και αυτό είναι κάτι φυσικά το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί ο νόμος για τις ΚΙΝΣΕΚ δεν βάζει καν πλαφό. Δηλαδή μπορούμε εμείς οι 5, εδώ πέρα είναι τα δύο τραπεζάκια και εγώ, να κάνουμε μια ΚΙΝΣΕΚ και να προσλάβουμε 100 άτομα, τα οποία δεν θα είναι μέλη. Δεν βάζει καν όριο σε αυτό. Αλλά τα περισσότερα ριζοσπαστικά εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, η κατεύθυνσή τους είναι οι εργαζόμενοι να είναι και μέλη της επιχείρησης. Άλλωστε αυτό είναι και, η παγκόσμια συνεταιριστική πρακτική. Εντάξει. Βεβαίως. Στην πρακτική δηλαδή δεν έχουν ούτε καν συμβάσεις έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Θα το πούμε αυτό με τις συμβάσεις έργου. Θα σας το εξηγήσει και στην τελευταία ενότητα στην ασφαλιστική νομοθεσία. Για τις κύριες δραστηριότητες της ΚΙΝΣΕΚ δεν επιτρέπεται σύμβαση έργου. Σύμβαση έργου είναι το μπλοκάκι. Okay. Όταν δηλαδή έχουμε να κάνουμε με κύριες δραστηριότητες της ΚΙΝΣΕΚ, ο νόμος προβλέπει εξαρτημένη εργασία, ίκα. Okay. Και ναι, υπάρχουν παραδείγματα που δεν εμφανίζουν κανέναν εργαζόμενο ούτε με αυτή τη μορφή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Γιατί επί της ουσίας καταλήγει η κοινωνική οικονομία να διευρύνει απλά την παραοικονομία στην Ελλάδα. Τη μαύρη εργασία. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα στην ιδιότητα του μέλους της ΚΙΝΣΕΚ, ούτε με το να είσαι ασυνταξιούχος, ούτε με το να είσαι επιδοτούμενος άνεργος, ούτε με το να είσαι δημόσιος υπάλληλος. Όλοι μπορούν να γίνουν μέλη σε μια ΚΙΝΣΕΚ. Μετά, όσον αφορά το κομμάτι της εξαρτημένης εργασίας που παρέχουν στην ΚΙΝΣΕΚ, τότε φυσικά υπόκειται σε ό,τι προβλέπει το ΙΚΑ για όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Που ανάλογα με το ταμείο, ξέρετε, για τους μηχανικούς και το ΤΣΜΕΔΕ είναι αλλιώς, για τους δικηγόρους και το ταμείο τους είναι αλλιώς, για τον άνεργο φυσικά είναι μια απλή πρόσληψη κτλ. Να συνεχίσουμε στα κοινωνικά κριτήρια ή υπάρχουν και άλλες απορίες? Καταλάβατε ποια ήταν η στόχευσή μου, τι ήθελα να αναδείξω με αυτό, με το μήνυμα αμοιβόμενης εργασίας? Ότι δεν γίνεται να μας ενδιαφέρει να μπούμε στο κομμάτι της κοινωνικής οικονομίας και να μην έχουμε καν στο σχεδιασμό μας ότι θα ασφαλιστεί και έστω και ένας εργαζόμενος από αυτή την υπόθεση. Ναι. Εμείς ξεκινάμε τώρα. Ναι. Ήδη πήραμε φυσικά, τα φυτέψαμε μόνοι μας, δεν χρειάζεται υπάλληλο. Δηλαδή, στον άμεσο, ξέρω εγώ, 5, 6, 8 μήνες δεν θα χρειάζεται υπάλληλο. Εσείς ασφαλίζεστε από κάπου αλλού? Εγώ είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Εσείς είστε ιδιωτικός υπάλληλος. Οι υπόλοιποι είναι άνεργοι. Ναι, θα έπρεπε να πάρει στις προβλέψεις αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν στην ΚΙΝΣΕΚ, έτσι δεν είναι? Βάζουν και εθελοντισμό μέσα. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα με τη ρύθμιση του εθελοντισμού στην ΚΙΝΣΕΚ. Βασικά υπάρχει ένα ζήτημα με τη ρύθμιση του εθελοντισμού ευρύτερα στην Ελλάδα, αλλά ας μην το ανοίξουμε αυτό το κομμάτι. Πάντως η κατεύθυνση είναι ότι και εσείς θα πρέπει σε κάποια φάση να εμφανίσετε έναν άνθρωπο εργαζόμενο. Ναι, σε μερικούς μήνες, ένα χρόνο θα πάρουν σίγουρα. Ναι, απλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Υπάρχει ένα θέμα που δεν το έχει προβλέψει. Το θετικό πλαίσιο. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα έλλειμμα στο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα. Δηλαδή είναι εντελώς νόμο να έχεις άτομο που δουλεύει στο πρωτογενή τομέα και να ασχοληθεί στο ΙΚΑ. Ναι, με τον ΟΓΑ. Στις ΚΙΝΣΕΚ εργαζόμενος εκτός ΙΚΑ δεν υπάρχει. Το ξέρετε αυτό, έτσι? Το ξέρω, αυτό ακριβώς λέω. Υπάρχει ένα έλλειμμα εδώ στην πρόβλεψη. Δεν υπάρχει στην πρόβλεψη. Εργαζόμενος σε μια ΚΙΝΣΕΚ σημαίνει αυτόματα σχέση εξαρτημένης εργασίας στο ΙΚΑ. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν έχει, επειδή έχει ανοίξει πάρα πολύ το κομμάτι της δραστηριότητας, ανοίγει το ζήτημα της συμβατότητας με τα ταμεία και τις διάφορες διαφόρων ειδών ασφαλίσεις. Ναι, δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο το ελληνικό για τις ΚΙΝΣΕΚ είναι καλό, αλλά έχει ακόμα πάρα πολλά ελλείμματα. Πάρα πολλά. Δεν ξεχνάμε καινούριο. Είναι του 11, ναι. Ερίκη. Υπάρχει στις οργές επιχειρήσεις η δυνατότητα όταν κάποιος είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕ να πάει να δηλωθεί και να περάσει στο ΙΚΑ. Ενώ συνεχίζει να πληρώνει το ποσό στον ΟΑΕ, απλώς υπάρχει κάτι πρόσθετο. Αυτό ισχύει και στις ΚΙΝΣΕΚ. Αυτό που επί της ουσίας γίνεται είναι ότι ασφαλίζεσαι για την παροχή της υπηρεσίας σου στο ΙΚΑ και παίρνεις εξαίρεση από το ταμείο του ΟΑΕ. Διατηρώντας όμως το δικαίωμα για μπλοκάκι. Ναι, αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει bias, περοληψία μεταξύ αυτών των κομμάτων. Οπότε ισχύει για τις ΚΙΝΣΕΚ. Βεβαίως. Αλλά είναι όχι ότι έρχονται με ΟΕ. Είσαι ασφαλισμένος στο ίδιο και κάνεις αγωγή με ΟΕ. Όχι και τα δύο ισχύουν και αντίστροφα. Το έχω κάνει. σίγουρα ισχύει. Για την ΣΕΠ δεν ξέρω. Όχι, στις ΚΙΝΣΕΠ είσαι υποχρεωμένος να πάρεις ίκα το κομμάτι μέχρι τώρα στην ΚΙΝΣΕΠ και αν θέλεις κρατάς τον μπλοκάκι σου με εξαίρεση από τον ΟΑΕ για τις υπόλοιπες δουλειές σου. Είναι το ανάποδο. Εντάξει. Να πάμε στα κοινωνικά κριτήρια. Στόχος, το όφελος στην κοινότητα ή την ομάδα. Τι μας λέει αυτό? Ότι δεν γίνεται, ας πούμε, να αναπτύξουμε το παράδειγμα. Ένα συνεταιριστικό εγχειροδανειστήριο δεν είναι κοινωνική εγγύηση. Είναι η πρώτη ερώτηση που κάναμε, αν όποιος θυμάστε την ερώτηση που έλεγε οποιαδήποτε δραστηριότητα παρά. Δεν είναι αυτή η δραστηριότητα. Ακόμα και αν τα λεφτά από το εγχειροδανειστήριο τα παίρνεις για να τα κάνεις μετά δωρεά σε μια περιβαλλοντική οργάνωση μέρος τους. Ναι. Μέσα στο γνώμη είναι για οποιαδήποτε. Ναι. Από όσο εγώ πιστεύω. Ναι, θα πάμε. Συλλογική διάσταση. Συλλογική διάσταση. Τι σημαίνει συλλογική διάσταση? Ότι είναι πρωτοβουλία μιας ομάδας και ότι δεν είναι κάτι που γυρνάει σε ένα μόνο πρόσωπο. 3. Η συμμετοχή σε αποφάσεις δεν καθορίζεται από τη συνεισφορά του κεφαλαίου. Ποια είναι τα χέρια σε αυτό? Κάθε μέρος. Και ποιο άλλο χέρια έχουμε γι' αυτό? Αν θυμάστε, όποιοι διαβάσατε προσεκτικά τον νόμο, βάζει και πλαφόν στις προαιρετικές μερίδες. Για να μην υπάρξει ούτε και. Γιατί λες ένα άτομο μία ψήφος, αλλά αν κάποιος έχει κακό και άλλος έχει μισή, δημιουργείται και μια ισορροπία. Πολυεταιρικότητα. Πολυεταιρικότητα. Ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετικές κατηγορίες μελών. Θυμάστε από τον νόμο για τις ΚΙΝΣΕΠ κάπου που ακουμπάει αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, θυμάστε που λέει στις ΚΙΝΣΕΠ ένταξης ότι μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ως μέλη. Το θυμόμαστε αυτό? Θυμόμαστε ότι σε όλες τις περιπτώσεις το ΚΙΝΣΕΠ μπορεί να είναι μέλος και μία αστική μικροσκοπική εταιρεία, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, υπάρχει πρόβλεψη και δυνατότητα να είναι και νομικά πρόσωπα μέλη. Περιορισμένη για να μην κερδώ. Θυμάστε αυτή την ερώτηση που κάναμε στην αρχή που έλεγε αν η κοινωνική επιχείρηση έχει σκοπό το κέρδος. Τι λέμε λοιπόν απέναντι σε αυτό τώρα, που είδαμε και τα βίντεο, μιλήσαμε, είδαμε και το πινακάκι. Έχει σκοπό το κέρδος? Όσο πρέπει. Για να μην κερδών δεν είναι κέρδος, για να μην υπάρχει διανομή, αλλά το κέρδος. Έχει περιορισμένη διανομή κερδών. Η διανομή κερδών είναι φυσιολογικό για να μπορέσει να βρει το κέρδος, αλλά το κέρδος είναι φυσιολογικό να θέλεις για να μπορέσεις να είσαι πιο σωστό. Δεν θα είσαι, άμα έχεις ασχολό. Κώστα. Είναι η αύξηση των θέσεων εργασίας πρακτικά. Δηλαδή με τη διανομή κερδών 35% στους συνεταίρους εργαζόμενους, πρακτικά προωθεί τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δηλαδή, στην ουσία δεν είναι ο σκοπός το κέρδος, αλλά σκοπός η δημιουργία θέσεων εργασίας και το μπόνους στους συνεταίρους εργαζόμενους. Στα αγγλικά υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα σε αυτό που λέγεται non-profit και not for profit. Ποια είναι η διαφορά? Εδώ πέρα τελειώνει η χρονιά και δεν επιτρέπεται να έχουμε κέρδος όταν τελειώνει η χρονιά. Ποια μορφή είναι στην Ελλάδα τέτοια? Η ΆΜΚΕ. Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ό,τι και να γίνει λογιστικά, πρέπει στο τέλος του χρόνου να είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Να έχει μπαλαντζάρι. Στους συνεταιρισμούς, τι γίνεται? Επιτρέπεται να υπάρχει πλεόνασμα. Τι δεν επιτρέπεται? Διανομή κερδών. Να. Πάρουν τα περίπτωση. Στις ΚΙΝΣΕΠ είναι αυτό. αλλά γενικά τι δεν επιτρέπεται σε όλους τους συνεταιρισμούς. Να μην υπόκειται σε κάποιο είδους περιορισμό. Άρα λοιπόν έχουμε σκοπό το κέρδος, αλλά δεν είναι αυτό το μόνο, δεν είναι η λειτουργική μας αρχή, η μεγιστοποίηση του κέρδους. Και πώς το πετυχαίνουμε αυτό για να μην ξοκύλουμε και γίνουμε μια τυπική κερδοσκοπική εταιρεία του ιδιωτικού τομέα? Έχουμε κάποιους περιορισμούς στον τρόπο που διανέμουμε. Στην περίπτωση της ΚΙΝΣΕ, ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί? Αλέξη. Δεν μπορούν να πάρουν τα μέλη, ας πούμε, να βάλουν κέρδη. Είναι μόνο για τις θέσεις εργασίας. Ένα είναι αυτό. Άλλο. Ότι ένα ποσό επιστρέφει στο συνεταιρισμό. Όχι μόνο ένα ποσό επιστρέφει. Σου λέει ότι μέχρι 35% επιτρέπεται μόνο στους εργαζόμενους. Άρα έχουμε λοιπόν ασφαλιστικές κλίδες. Εντάξει. Αλέξη, ρώτησε. Για το ασφαλιστικό που αμπρίζει, πώς είναι να υπάρχει στους κανόνες, μπορούμε τελικά να ασφαλιστούμε εμείς, πώς θα ασφαλιστούμε τα έσοδα της κίνησης, δεν μπορούμε. Λοιπόν, αυτοί που ασφαλίζονται είναι οι εργαζόμενοι. Τα μέλη ως μέλη δεν ασφαλίζονται στην ΚΙΝΣΕΒ. Τελειώσαμε με αυτό. Και τώρα θέλω να πάω σε κάτι που κάποιος νόμισε ότι προσπέρασα, που ήταν το στόχο στο όφελο στην κοινότητα και μου είπανε, μα αφού το καταστατικό, το νόμο λέει οποιαδήποτε δραστηριότητα. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνουμε κοινωνική επιχείρηση. Και πλέον επειδή έχει γιγαντωθεί κάπως το κύμα των ΚΙΝΣΕΒ, σας είπα και πάλι ότι είναι 750, αρχίζει και ανοίγει το ζήτημα των κοινωνικών κριτηρίων, το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται με το εξής δίπολο, που είναι και τα δύο που σκέλη προβληματικά και θέλω να το συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Το ένα είναι να βλέπεις καταστατικά όπου είναι σχεδόν σαν το κομμουνιστικό μανιφέστο, δηλαδή οι στόχοι είναι, δεν ξέρω, από εδώ μέχρι τη Λάρισα, άπειροι στόχοι, και 850 δραστηριότητες εμφανίζονται σε καταστατικά ΚΙΝΣΕΒ, τα οποία είναι αδύνατο να επιτευχθούν από οποιαδήποτε οντότητα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι ο ένας τρόπος προσέγγισης. Ο άλλος τρόπος προσέγγισης είναι να παίρνουν μια τυπική επιχείρηση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με κοινωνική ωφέλεια, από τυπικό σούπερ μάρκετ μέχρι κομμωτήριο, χωρίς οτιδήποτε άλλο, και να λένε, ναι, εμείς θα κάνουμε ΚΙΝΣΕΒ, τι να βάλω στα κοινωνικά? Άρα λοιπόν είναι σαφές, συμβαίνουν και τα δύο, έτσι. Ναι. Η πρώτη είναι η υπεραισιόδοξη και ότι θα τα κάνω όλα και συμφέρον. Η δεύτερη είναι είδα φως και μπήκα γιατί δεν έχω υποχρέωση ασφάλισης. Η δραστηριότητά μας δείχνει την ταυτότητά μας. Δεν γίνεται να είναι άσχετη. Μπορεί να είναι απλή μια οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα και το κοινωνικό να βγαίνει από το γεγονός ότι απασχολεί ανθρώπους από συγκεκριμένες ομάδες. Ναι, εκεί μπορεί να είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα. Μπορεί να είναι ότι και το κομμωτήριο θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο στον βαθμό που αναλαμβάνει να κάνει δωρεάν εκπαίδευση σε άνεργα μέλη. Στον βαθμό που αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες κομμωτηρίου σε παιδάκια στο τάδε σχολείο. Δεν γίνεται να μην προβλέπετε τίποτα και παρόλα αυτά να επέλθει την νομική μορφή της ΚΙΝΣΕΒ. Λέγοντας αυτά, οι κοινωνικές επιχειρήσεις, πάμε λοιπόν ανάποδα. Πάμε από το συγκεκριμένο στο γενικό. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις λοιπόν ανήκουν στην κοινωνική οικονομία, που είναι μια ευρύτερη κατηγορία πραγμάτων. Στην κοινωνική οικονομία λοιπόν σβήνω τις απαντήσεις μας. Όποιος άλλαξε γνώμη, άλλαξε. Εντάξει. Στην ευρύτερη λοιπόν οικογένεια της κοινωνικής οικονομίας, ποιοι άλλοι ανήκουν πέρα από τις κοινωνικές επιχειρήσεις? Καμιά ιδέα? Είπαμε και πολλά πριν. Δεν θυμάται ο Βίλης στην ταινία. Και εσύ είπα, μπράβο. Οι συνεταιρισμοί λοιπόν τι διαφορετικό έχουν από την κοινωνική επιχείρηση? Έχουν πολλά μέλη. Αυτό εξαρτάται από τον τύπο του συνεταιρισμού. Και αυτό, αλλά το βασικό τους είναι ότι είναι μία κατηγορία μελών, συνήθως, και ότι το μόνο που βγάζουν προς τα έξω είναι ότι αποφασίζουν με δημοκρατικό τρόπο. Οι συνεταιρισμοί λοιπόν γενικώς δεν μας λένε κάτι για το κοινωνικό τους χαρακτήρα, γι' αυτό και δεν είναι κοινωνική επιχείρηση, de facto. Το πιάνουμε. Αστική δικαιοσκοπική, συνεταιρισμοί, ποιους έχουν εδώ πέρα, αγροτικούς, αστικούς, οικοδομικούς, πιστωτικούς, προμηθευτικούς, καταναλωτικούς και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Που τι είπαμε ότι είναι κοινωνικές επιχειρήσεις, η τομή αυτών των δύο στην Ευρώπη. Εντάξει, το θυμόμαστε. Ωραία. Και τι λοιπόν λέει αυτό το σχήμα σε σχέση με τη θέση της κοινωνικής οικονομίας στο σύγχρονο κόσμο. Τι μας λέει εδώ πέρα. Εδώ έχουμε κράτος πάνω. Τι κάνει το κράτος. Μαζεύει πόρους. Με ποιον τρόπο. Πόρους. Και τους διανέμει. Με επιδοτήσεις, με επιδόματα, Κάνει μια αναδιανομή. Όσο πιο προοδευτικό είναι αυτό το κράτος, τόσο καλύτερη αναδιανομή κάνει. Εδώ πέρα που λέει κοινότητα και αμοιβαιότητα, τι καταλαβαίνουμε εδώ πέρα. Υπάρχουν αυτά σήμερα στο σύγχρονο κόσμο που είναι καπιταλιστικός κτλ. Σε μικρό κόσμο υπάρχει κοινότητα. Δηλαδή το χωριό είναι μια κοινότητα. Πέρα από τα γεωγραφικά, κοινότητα τι λέει, τι προσπαθεί να περιγράψει. Δεν έχουμε όλοι φίλους, φίλες, δεν έχουμε όλοι ανθρώπους που χτυπάμε την πόρτα και λέμε εσύ δεν έχω λεμόνι, μου δίνεις. Εκείνη τη στιγμή δεν λέει ο άλλος βεβαίως 50 λεπτά. Αν το κάνει αυτό θα πούμε μάλλον έχει κάποια προβλήματα κοινωνικοποίησης. Δεν θα μας φάνει φυσιολογικό. Αν όμως εμείς πηγαίνουμε για 3 χρόνια, χτυπάμε τη γειτόνισσα και ζητάμε λεμόνια και δεν δίνουμε ποτέ τίποτα πίσω, θα γυρίσει σε κάποια φάση και η γειτόνισσα και θα μας πει τι έγινε κοπελιά, πώς την είδες τη σχέση ακριβώς. Άρα λοιπόν η προϋπόθεση αυτών των σχέσεων που δεν έχουν όλες οι σχέσεις εμπορευματοποιηθεί στον σύγχρονο κόσμο είναι ποια αρχή, η αρχή της αμοιβαιότητας. Κανένας τρίτος κράτος πουχού δεν μας υποχρεώνει να επιστρέψουμε και εμείς με τη σειρά μας και να δώσουμε καφέ ή ζάχαρη. Ούτε είμαστε υποχρεωμένοι εκείνη τη στιγμή που μας δίνει το λεμόνι να δώσουμε ίσης αξίας χρήμα. Τι μας λέει λοιπόν αυτό το σχήμα, ότι ακόμα και στο σύγχρονο κόσμο υπάρχει ένα πλήθος πρακτικών τα οποία δεν εμπίπτουν σε αυτό που λέμε απρόσωπη απορρέα συναλλαγή. Υπάρχει λοιπόν ένα πλήθος πρακτικών που αναπτύσσεται στο κέντρο αυτών των 3 διαφορετικών κόσμων και προσπαθεί να κάνει τι. Να συνδυάσει τις διαφορετικές λογικές τους. Αυτή είναι η δύναμη των κοινωνικών επιχειρήσεων και ταυτόχρονα η αδυναμία τους. Γιατί είναι δύναμη. Γιατί μια κοινωνική επιχείρηση τι, από πού μπορεί να αντλήσει υποστήριξη. Όπως θα δούμε και μετά στο επιχειρηματικό σχέδιο και θα δείτε ότι όλα αυτά δεν σας τα λέω γιατί είμαι μια ακαδημαϊκή του κοσμάρα της, αλλά έχει σημασία για το πώς θα στήσετε την επιχείρησή σας. Από πού αντλεί υποστήριξη μια κοινωνική επιχείρηση. Μπορεί να πάρει επιδότηση από το κράτος. Ναι. Ναι. Άρα το πιάσαμε αυτό. Εδώ. Ναι. Από πού, πείτε μου ένα παράδειγμα. Πουλάει, παρέχει προϊόντα και εσείς υπερφά, έτσι κανονικά. Ναι. Και την κοινότητα. Μπορεί να γράψει μέλη. Τα μέλη είναι ένας τρόπος, άλλος τρόπος. Έχει αρχίσει και εμφανίζεται ευτυχώς και στην Ελλάδα και έχω και στο μυαλό μου μια συνεργαστικό μαγειρίο στην Αθήνα, όπου αρχίζει να αναπτύσσει αυτό που λέγεται προπληρωμή. Δηλαδή, βρίσκει, χτίζει ένα δίκτυο αλληλέγγυων πελατών και τους λέει, αντί να άρχιστε, ξέρω εγώ, γιατί έχετε δέσμευση και με στηρίζετε, γιατί υπάρχει και αυτή η σχέση. Πηγαίνει ο κόσμος σε κινησέ, γιατί πιστεύει στο κοινωνικό και συνεταιριστικό του χαρακτήρα. Δώστε μου τα χρήματα τώρα που τα έχω ανάγκη να κάνω επένδυση. Και ελάτε μετά για 1 προανομικονομικές επιχειρήσεις είναι ότι χτίζουν κάποιες κοινότητες που βασίζονται σε σχέσεις αμοιβαιότητας. Πηγαίνει κόσμο σε κινησέλ και συνεταιρισμούς και αγοράζει για αυτόν τον λόγο. Δεν γίνεται όμως να πηγαίνει και να αγοράζει όταν το μόνο διακύτευμα είναι το συνεταιριστικό. Όταν δηλαδή το προϊόν ή η υπηρεσία δεν μπορεί να σταθεί πουθενά αλλού και με κανένα άλλο κριτήριο. Το καταλαβαίνουμε. Γιατί τώρα αυτό το πράγμα μας δημιουργεί και πιέσεις και προκλήσεις? Γιατί είναι διαφορετικό και πιο δύσκολο ενδεχομένως από το να είσαι μια τυπική κερδοσκοπική επιχείρηση? Έχει να κάνει με το κέρδος. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι παίρνουμε μια επιδότηση από το κράτος και έχουμε κάποιους κανόνες που πρέπει να εξαρχίσουμε σε σχέση με αυτό. Μια γραφειοκρατία που ανοίγει. Βγαίνουμε στην αγορά, κάτω από την πίεση της ανταγωνιστικότητας, της μείωσης του κόστους κτλ. Κινδυνεύουμε να χάσουμε το κοινωνικό μας χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα επεξεργαστούμε πώς? Συζητώντας και κρατώντας την κοινότητα στο εσωτερικό και μια αποδοσία πέμπτου στους ανθρώπους που έρχονται. Αυτή λοιπόν είναι η ιδιαιτερότητα, αυτή είναι η δύναμη και η αδυναμία ταυτόχρονα της κοινωνικής κοινωνίας. Η αγορά γεννάει προκλήσεις, είτε πετύχει είτε αποτύχει η κοινωνική επιχείρηση που θέλετε να κάνετε. Στην περίπτωση της επιτυχίας, υπάρχουν ανάγκη για γρήγορη επέκταση. Ξαφνικά βρίσκεσαι χωρίς εργαζόμενους για να καλύψεις τις απαιτούμενες ανάγκες. Οπότε προχωράς σε προσλήψεις σε ανθρώπους που δεν εξημαίνει με τη δική σου την ομάδα και τον τρόπο λειτουργίας. Όσο καλύτερα πάει η κινσέπ, ή η κοινωνική επιχείρηση ευρύτερα, τόσο λιγότερος χρόνος υπάρχει για εσωτερικές συναντήσεις. Καταλήγουν δηλαδή να μην συναντιούνται ή να μην φροντίζουν το δημοκρατικό. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της απώλειας του κοινωνικού προσανατολισμού, ειδικά σε πάση εγχειρήματα τα οποία είναι κερδοφόρα. Και έχουμε και αυτό που λέγεται στην βιβλιογραφία demutualization, δηλαδή αρχίζει ένα συνεταιριστικό εγχείρημα και μετά καταλήγει να είναι μια τελική κερδοσκοπική επιχείρηση. Αρχίζουν οι πρώτες κόντρες για το αν πρέπει να γίνεται διανομή πλέον των κερδών που αρχίζουν και εισραίουν ή πρέπει να συνεχίζεται το λιάξιμο για την επανεπένδυση στην επιχείρηση και την πρόσληψη και άλλων ανθρώπων. Και αρχίζουν και παρατηρούνται φαινόμενα όπου αυξάνονται οι εργαζόμενοι μη μέλη. Ακόμα και το παράδειγμα της Μοντραγκόν, που θεωρείται ένα από τα πιο βιώσιμα και με μακρά ζωή εγχειρήματα και με πολύ μεγάλη κλίμακα στην χώρα των Βάσκων, αντιμέτωπο με το ζήτημα του ανταγωνισμού του διεθνούς, έκανε outsourcing σε άλλες χώρες, όπου εκεί πέρα δεν λειτουργούσαν στην συνεταιριστική βάση. Δηλαδή, κάποια κομμάτια της παραγωγικής διαδικασίας, αυτοί κάνουν θελοντικές συσκευές, τα δώσανε σε Κίνα χωρίς κανονικά, όπως τα δίνουν και τα μεγάλα αποστάσεις. Αλλά και στην αποτυχία, για λόγους ευνόητους, αρχίζουν οι γκρίνιες, γιατί η αγορά μας θέτει προκλήσεις. Όταν αρχίσουμε και βλέπουμε ότι το εγχείρημά μας δεν πάει καλά με όρους αγοράς, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να σκεφτούμε το αν θα πρέπει να αλλάξουμε έδρα, γιατί το μαγαζί που βρήκαμε μας μπλοκάρει. Και αυτά πρέπει να παίρνουν αποφάσεις γρήγορες και να τα αποκρινόμαστε στις προκλήσεις. Ενδεχομένως να πρέπει να αλλάξουν την οικονομική δραστηριότητα, να την τροποποιήσουμε. Γιατί αυτή που σκεφτήκαμε αρχικά δεν βγαίνει. Όσο πιο λίγη δουλειά έχεις, τόσο πιο πολύ αυξάνεται ο χρόνος για συναντήσεις. Εδώ έχουμε το αντίθετο πρόβλημα, οπότε έχουμε φαινόμενα γκρίνιας. Αρχίζουν και φεύγουν μέλη. Και ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτείτε από την πρώτη μέρα, είναι η ισορροπία στο εσωτερικό σε σχέση με την ανάλυση της πρωτοβουλίας. Τι γίνεται λοιπόν? Τα υπερδραστήρια μέλη, υπάρχει τάση, εσύ που τα ξέρεις αυτά τα οικονομικά και τα διοικητικά, μωρέ κάντα λίγο. Και καταλήγουμε σε εγχειρήματα στα οποία ένα μέλος επιφορτίζεται με όλη την οικονομική και διοικητική παρακολούθηση, όλοι οι άλλοι είναι στην κοσμάρα τους, και όταν αποτυγχάνει το εγχείρημα, λένε φταίς εσύ. Το κράτος τι προβλήματα γεννά? espremi. Se fără balaghi, cu tine și tot ce faci, te supira. Ne, balaghi. Όχι, 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 καθόλου, καθόλου, καθόλου. Σωστό. Όχι, όχι, όχι. Σωστό. Έτσι πρέπει να είσαι κοινωνικό όμο και αυτό θα είναι και η πρόθεση της ζωής σου. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό ήταν ένα καλό εργαλείο για να μπορέσει κάποιος να ξεκινήσει μια άνεργη παρέα και έτσι να ξεκινήσει να κάνει κάτι και να μπορεί να ζήσει εξωπρεπώς. Τώρα το καταστρέψαμε αυτό. Όχι, αυτό ήταν και η πρόθεση του νόμου και γι' αυτό υπήρχε και στον νόμο. Άλλο. Ένα άλλο πράγμα που ξέρετε πόσο καιρό περίπου περιμένουν να επιδοτήσει η ΚΝΣΕ. Αν λοιπόν κάποιος μπει στο παιχνίδι μόνο και μόνο γιατί του υποσχέθηκαν επιδοτήσεις και αυτές οι επιδοτήσεις καθυστερήσουν πάνω από ένα εξάμηνο και ήταν η μόνη πηγή εσόδων που είχε σκεφτεί και συναντήσουν και τρέχουν τα λειτουργικά, δημιουργούνται προβλήματα. Δημόσιες συμβάσεις. Έχετε καθόλου εικόνα τι έχει συμβεί με τις ΚΝΣΕ και τους Δήμους? Υπήρξαν κάποια παραδείγματα προγραμματικών συμβάσεων οι οποίες υπογράφησαν ανάμεσα σε ΚΝΣΕ και σε Δήμους. Επειδή όμως δεν είχε αποσαφινιστεί, γιατί να σας πούμε ένα παράδειγμα. Δημιουργείται μια ΚΝΣΕ η οποία αναλαμβάνει υπηρεσίες καθαριότητας σε ένα Δήμο. Γιατί στο πλαίσιο του μνημονίου οι Δήμοι δεν μπορούσαν να προσλάβουν και δεν μπορούσαν να καλύψουν αυτές τις υπηρεσίες, οπότε σκέφτηκαν να τις δώσουν σε ΚΝΣΕ, οι οποίες πολλές φορές δημιουργήθηκαν με πρώην υπαλλήλους των Δήμων. Όχι και τόσο αυθόρμητα. Κάνουν λοιπόν τις προγραμματικές συμβάσεις, περιμένουν οι άνθρωποι σε μερικές περιπτώσεις παρέχουν και την υπηρεσία, σημειώστε το αυτό, και έρχεται το ελεγκτικό συνέδριο και λέει αυτές οι προγραμματικές συμβάσεις είναι άγκυρες. Γιατί είναι άγκυρες? Γιατί αυτό που επί της ουσίας έγινε είναι ότι με το πρόσχημα της προγραμματικής σύμβασης κρύβεμε απευθείας ανάθεση, καταστρατηγώντας τους κανόνες του ανταγωνισμού, σε σχέση δηλαδή ότι δεν υπήρξε όλη η διαδικασία του διαγωνισμού όπως θα έπρεπε να είναι με τα συγκεκριμένα ποσά. Αλλαγές ευρύτερου πλαισίου λειτουργίας, όχι δηλαδή μόνο με διατάξεις που έχουν να κάνουν με την κοινωνική οικονομία. Αυτό μπορεί να αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία κάποιος μπορεί να μιλήσει. Αυτά μπορεί να αφορούν τα κέντρα ειδικής αγωγής, που είναι μια δραστηριότητα που αφορά κάποιον άλλον. Αλλάζουν λοιπόν ασφαλιστικές υποχρεώσεις ευρύτερα, αλλάζουν φορολογικές υποχρεώσεις ευρύτερα και ένα τελευταίο πράγμα το οποίο μένει και χωρίς να έχει λειτουργήσει ποτέ είναι το λεγόμενο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Αυτό ήταν μια πρόβλεψη του νόμου 40-19-2011, του νόμου για τις ΚΝΣΕ, το οποίο επί της ουσίας δεν έχει λειτουργήσει ποτέ και είναι σημαντικό να λειτουργήσει. Με ποιο τρόπο? Ένα κομμάτι των κερδών των ΚΝΣΕ θα μπορούσε να πηγαίνει στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας για να ενισχύει άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως εκεί θα μπορούσαν για παράδειγμα να πηγαίνουν τα πρόστιμα που πληρώνουν οι ΚΝΣΕ γιατί έχουν αργήσει για παράδειγμα να κάνουν διάφορες διαδικασίες χωρίς ρυθμούς, ή εκεί πέρα θα μπορούσε να πηγαίνει, εφόσον εγκαθαριστεί, η περιουσία των ΚΝΣΕ που οδηγούνται σε λύση. Αυτό το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας είναι κάτι σε αντιστοιχεία με το Πράσινο Ταμείο? Όχι, όχι, όχι. Όχι, αυτό αφορά τα εγχειρήματα τα οποία γράφονται στο Μητρό Κοινωνικής Οικονομίας στην ελληνική πραγματικότητα. Το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας πού υπάρχει, δηλαδή το ελληνικό? Δεν υπάρχει. Όχι, το τακτικό αποθεματικό είναι σε επίπεδο ΚΝΣΕ. Είναι αφορά την ίδια την επιχείρηση. Ναι. Θα είναι δημόσιο αυτό. Ναι, θα λειτουργήσει. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, ας πούμε, ξεκινάμε και κάνουμε παραπέταση κάτω 6%. Παίρνουμε μηχανήματα, φόρους, το ένα λόγο εργαλείο που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε. Αν κάποια στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, Δεν έχει εξειδικευτεί το πλαίσιο λειτουργία του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, ούτε το πλαίσιο λύσης και καθάριστο του ΚΕΣΕΤ. Είναι και τα δύο στον αέρα. Οπότε, αν σου έλεγα οτιδήποτε από τα δύο συγκεκριμένα απάντηση, θα ήταν λάθος. Ένα κεντρικό ερώτημα είναι το αν οι θέσεις εργασίας μέσα στην κοινωνική επιχείρηση θα δουλεύουν με rotation ή εξειδίκευση. Καταλαβαίνετε εδώ πέρα τι εννοούμε. Κυκλική εναλλαγή. Ότι όλοι και όλες περνάμε από όλα τα πόστα. Ή επιφορτίζουμε συγκεκριμένους εργαζόμενους με συγκεκριμένη θέση. Πώς το έχετε σκεφτεί αυτό? Κάναμε εξειδίκευση. Όταν υπάρχει εξειδίκευση. Είναι και πόσο που δεν χρειάζεται να είναι εξειδικευμένο. Θέλεις να μας φέρεις ένα παράδειγμα? Στο δικό σας το... Δηλαδή, εγώ κάνω για το γαλούπια. Λοιπόν, αυτό είναι μια φιλή ψυχολογική εργασία, την οποία μπορεί εγώ κάποια στιγμή να χρειαστεί να κάνω κάποια άλλη δουλειά, ένα μέλημα που να κάνει τη δικιά μου δουλειά. Αυτό μου ξύλο, γιατί δεν είναι κάτι εξειδικευμένο. Ποιο είναι το εξειδικευμένο? Η χημική ανάλυση. Εγώ μπορώ να κοιτάω, κάποιο άλλο δεν μπορεί να κοιτάει. Άρα λοιπόν υπάρχει και μεικτό σύστημα. Συμπληρωματικά καθήκοντα μελών. Μια άλλη κατάρα πολλών κοινωνικών επιχειρήσεων είναι ότι ιδίως στον πρώτο χρόνο που δεν υπάρχουν και πολλά έσοδα, οι άνθρωποι φοβούνται να παρατήσουν ό,τι άλλο κάνανε, με αποτέλεσμα να φεύγει πάρα πολλούς χρόνους σε παράλληλες δουλειές που κάνουν για να διαχωριστούν. Τι γίνεται όμως όταν αυτός ο χρόνος σε άλλες δουλειές τρώει τόσο πολύ χρόνο τελικά από τη ζωή τους που δεν μπορούν να αναπτύξουν τη δική τους την κοινωνική επιχείρηση? Δέσμευση στη δημοκρατική λειτουργία. Πρέπει να είσαι ψημένος, πρέπει να σε ενδιαφέρει να συναποφασίζεις για να κάνεις την επιχείρηση. Αν βαριέσαι τη διαδικασία της συνέλευσης, γενικά, αν βαριέσαι να συζητάς με άλλο κόσμο και να συναποφασίζεις, ίσως δεν είναι πολύ καλύτερο. Διαφάνεια οικονομικής παρακολούθησης. Πώς μοιραζόμαστε τα στοιχεία ανάμεσα στα μέλη και τους εργαζόμενους. Εξίσωση αρχικών μεριδίων της χωράς. Έρχεται καινούριο μέλη. Τι κάνουμε? Τι του ζητάμε? Ή ξεκινάμε 5 άτομα και τα 3 έχουν χρήματα για να δώσουν στην επιχείρηση και τα 2 δεν έχουν καθόλου. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Υπάρχει λοιπόν την πρακτική, βάζουμε μια συνδεστική μερίδα ισόβωση και φτιάχνουμε, συνήθως έτσι γίνεται, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που λέει ότι αυτοί οι 3 βάλουν αυτά τα χρήματα και οι άλλοι δεσμεύονται να τα αποπληρώσουν με προσωπική εργασία. Αυτό έχει τον εξής κίνδυνο, βέβαια, έτσι, ότι ειδικά τον πρώτο καιρό, άμα είναι πολύ μεγάλη τα ποσά που χρειάζονται, μπορεί να οδηγήσει σε αφανή σχέση εργοδότη-εργαζόμενο. Το καταλαβαίνουμε. Αύξηση προσωπικού ή επανεπένδυση. Τελειώσαμε τις 2 πρώτες χρονιές, τα πήγαμε καλά, έχουμε πλεόνασμα. Και κατευθείαν σκεφτόμαστε πώς να το διανύμουμε και δεν σκεφτόμαστε την πιθανότητα να μπορεί να προσληφθεί και ένας άλλος άνθρωπος και να ζήσει από το δικό μας επιχείρημα. Αποχώρηση είσοδος μελών. Στις περισσότερες περιπτώσεις των ΚΙΝΣΕ που έχουν εγγραφεί στο Μητρό, στο πρώτο εξάμηνο υπάρχει τροποποίηση καταστατικού με αλλαγή της σύγκρισης των μελών. Γεγονός που δείχνει ότι μάλλον η ιδρυτική ομάδα ήταν πιο πολύ για να πιάσουμε το όριο παρά αποτέλεσμα μιας τυχερότερης προετοιμασίας και συγκρότησης και ψησίματος μεταξύ τους. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί τέτοια ταχύτητα μεταβολής. Αρχίζουν επίσης κάποιες συγκρούσεις σε σχέση με το κομμάτι ιδεολογία-αγορά. Αυτό έχει παρατηρηθεί σε πάρα πολλά εγχειρήματα, τα οποία είναι και κυρίως ριζοσπαστικά εγχειρήματα στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας. Και Η αλήθεια είναι ότι οι συγκρούσεις αρχίζουν και διατυπώνονται με έναν τέτοιο τρόπο που και τα δύο στρατόπεδα καταλήγουν να είναι καρικατούρες του εαυτού τους. Δηλαδή, και αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν το ιδεολογικό δείχνουν μια άγνοια και μια απέχθεια, ας πούμε, για το γεγονός ότι παρόλα αυτά είναι μια επιχείρηση που πρέπει να είναι βιώσιμη. Και αυτοί όμως που προσπαθούν να τονίσουν αυτό το στοιχείο, καταλήγουν να αποστεγνώνονται τελείως από το κομμάτι του κοινωνικού προσανατολισμού. Γενικά, είναι ένας κίνδυνος να καταλήξουμε σε μια κοινωνική επιχείρηση να έχουμε δύο κλίκες. Δηλαδή, αυτούς οι οποίοι θα το πηγαίνουν αγοραία και αυτούς οι οποίοι θα το πηγαίνουν κοινωνικά οργανικά. Εδώ πέρα δηλαδή θέλει μια προσοχή και μια προσπάθεια να εναλλάσσονται οι ρόλοι ακόμα και αν δεν το πιστεύουν. Δηλαδή να προσπαθούμε να μπούμε στα παπούτσια του άλλου, που λένε και οι άλλοι. Αποτελεσματικότητα ή δημοκρατία. Μια άλλη πρόκληση. Φτάνω στο σημείο πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις που λένε δεν μπορώ άλλη συνέλευση, ρε παιδί μου, δεν βλέπεις τώρα πόση δουλειά έχουμε. Αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ραντεβού με συγκεκριμένη ατζέντα, με συγκεκριμένη διάρκεια, καταλήγουμε μετά σε αυτό που λέγεται δικτατορία της δημοκρατίας. Δηλαδή, τα σκυλιά του πολέμου, αυτοί που αντέχουν τις συλλογικές διαδικασίες και τις συζητήσεις, να είναι αυτοί που καθορίζουν τελικά και την πορεία του εγχειρήματος. Και μετά, όσο πιο προχωρημένο ένα εγχείρημα, τόσο πιο πολύ πρέπει να αρχίσει να προβλέπει και άλλες διαδικασίες, όπως είναι η διαχείριση της απουσίας λόγω ασθένειας. Τι κάνουμε αν θέλουμε να αρρωστήσουμε ο συνεργάτης μας στην κρίση, τι κάνουμε αν γεννήσει η συνάδελφός μας. Πρέπει να έχουμε και ένα plan B για αυτές τις περιπτώσεις. Επαναλαμβάνω, αυτό που διαχωρίζει τις κοινωνικές επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες μορφές της κοινωνικής οικονομίας είναι ο ξεκάθαρος κοινωνικός προσανατολισμός, ότι παρόλα αυτά αυτό το επιχειρούμε μέσα από την αγορά, ο τρόπος που συνδεόμαστε με άλλα εγχειρήματα. Για παράδειγμα, θέλω να κάνω ένα κοινωνικό παντοπολείο στη Θεσσαλονίκη. Έχω αναζητήσει να βγω και να μιλήσω με άλλα κοινωνικά παντοπολία, ή ξεκινάω με όρους παρθενογέννησης. Και αν δεν έχει κοινωνική επιχείρηση στην πόλη στην οποία βρίσκομαι, έχω ψάξει να δω στην Ελλάδα τι άλλο υπάρχει σε αυτή την κατεύθυνση για να μιλήσω μαζί. Τι έχει συμβεί στην κατεύθυνση, για παράδειγμα, των γραφιστικών τεχνών και της συνεταιριστικής λειτουργίας. Έχουμε άλλα παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων για μετανάστες πρόσφυγες. Έχουμε άλλα παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων στο κομμάτι της απεξάρτησης. Έχουμε άλλες δομές στήριξης μονογονέων. Ήρθαμε σε επαφή μαζί τους. Και ένα σύστημα για τον τρόπο με τον οποίο εντάσσουμε την ανατροφοδότηση από πελάτες και λήψη των υπηρεσιών. Τι θα πει αυτό. Με κάποιο τρόπο πρέπει να έχουμε και ένα σύστημα να λογοδοτούμε σε αυτή την κοινότητα. Πήραν τα βότανά μας και τα σαπούνια μας. Ή ό,τι άλλο βγουν από τα βότανά μας. Ωραία. Δεν μας ενδιαφέρει να εξελίξουμε αυτό το προϊόν.